Χθες έβλεπα την είδηση ότι εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα σε ό,τι έχει να κάνει με τη χορήγηση των εκλογικών αδειών στους νοσοκομιακούς γιατρούς, καθώς φαίνεται ότι κάποιες διοικήσεις από τις υγειονομικές περιφέρειες ή διοικήσεις νοσοκομείων ότι αρνούνται να τις δώσουν, και μάλιστα υπάρχει και μια επιστολή της Ομοσπονδίας μετά τις καταγγελίες που έχει πάρει από μόνιμους ειδικευόμενους και αγροτικούς γιατρούς από διάφορες περιοχές της χώρας, που λέει στους αρμόδιους ότι, παιδιά, κοιτάξτε, υπάρχει και η νομοθεσία. Δεν θα πω περισσότερα. Θα καλημερίσω την κυρία Αφροδίτη Ρέτζιου, η οποία είναι η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Νοσοκομιακών Γιατρών, και θα καλημερίσω και τον κύριο Βασίλη Κούδα, ο οποίος είναι μέλος της Ένωσης Νοσοκομιακών Γιατρών και είναι εδώ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Καλημέρα και στους δύο. Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας και στον συνάδελφο του Βασίλη τον Κούλα. Καλημέρα, κύριε Κούλα. Καλημέρα, καλημέρα και από μένα. Να ξεκινήσω, κυρία Ρέτζιου, να δούμε τι έχει γίνει και αν έχουν αποκατασταθεί πράγματα. Δεν είχε αποκατασταθεί τίποτα. Εμείς έχουμε επιδιώξει να παρέμβουμε και στην Υπουργό Εσωτερικών, η οποία για κάποιο λόγο δεν έχει δεχτεί προς το παρόν να επικοινωνήσει μαζί μας. Ναι. Και θεωρούμε ότι είναι μια πολύ σοβαρή εξέλιξη να στερούνται συνάδελφοι, νέοι μάλιστα συνάδελφοι, αγροτικοί, ειδικευόμενοι, το δικαίωμά τους να ασκήσουν, τη δυνατότητα να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Και μάλιστα με τον προκλητικό ισχυρισμό των έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών, τον προκλητικό ισχυρισμό της προστασίας της υγείας του πληθυσμού. Αυτοί δηλαδή που ευθύνονται για την τραγική υποστελέχωση και για την αποψήλωση των δημόσιων μονάδων υγείας από προσωπικό, και αν το θέλετε είναι και μία επιπλέον απόδειξη ότι η κατάσταση έχει φτάσει στο μη παρέκει, έρχονται τώρα και στερούν ακόμα και αυτό το στοιχειώδες, το δικαίωμα να ασκήσει όλο το εκλογικό του, τη δυνατότητα. Κυρία Ρέτσιο, είπατε ότι δεν θα συναντηθείτε τελικώς με την υπηρεσιακή Υπουργό Εσωτερικών επειδή εκείνη το αρνείται ή επειδή δεν ξέρω δεν για έχει ανταποκριθεί. Δεν έχει ανταποκριθεί, μάλιστα. Δεν έχει ανταποκριθεί ούτε εγγράφως, αλλά και στις προσπάθειες που έχουν γίνει από την πλευρά της Ομοσπονδίας και χθες και προχθές να επικοινωνήσουμε μαζί της στο τηλέφωνο, δεν έχει υπάρξει καμία απάντηση. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει σε πολλές περιφερειακές ενότητες της χώρας. Μας έχουν έρθει από αρκετές, ναι. Ενδεικτικά τώρα ξεκίνησε το πρόβλημα από το περιφερειακό ιατρείο της Σύμης, που εκεί εγγράφως έχουμε την απάντηση του αντιδημάρχου, ο οποίος τυχαίνει να είναι και πρόεδρος του αντίστοιχου, ας το πούμε, κέντρου υγείας. Όμως αναγκαστήκαμε να κάνουμε την παρέμβαση, γιατί έχουμε καταγγελίες και από άλλες περιοχές και από άλλους νομούς της χώρας. Κύριε Κουδά, έχουμε τέτοιου είδους θέματα, καταγράφονται εδώ στην Κρήτη? Για τον Γεράκη, όσο γνωρίζω, όχι. Και σε ένα βαθμό νομίζω ότι κάπως εξηγείται, γιατί και η γεωγραφία της Κρήτης και η μορφή των δομών τους ή των υγειονομικών μπορεί κάπως να υλοκαλυφθεί, και δεν νομίζω ότι, τέλος πάντων, το εκλογικό δικαίωμα είναι ένα ιερό δικαίωμα όπως ισχυριζόμαστε όλοι, θα φροντίσει η ΔΥΠΕ να το καλύψει. Αυτό όμως δεν αναιρεί αυτό που είπε η συνάδελφος, ότι το χάλι της υποστελέχωσης είναι τόσο μεγάλο που φτάνει στο σημείο του Υπουργείου να εκτίθεται με αυτόν τον τρόπο, και προφανώς δεν νομίζω ότι θα σταματήσει εδώ. Ενώ τουλάχιστον γενικά πανελλαδικά. Φαντάζομαι θα υπάρχουν και από άλλου τέτοιου είδους καταγγελίες και τέτοιου είδους προβλήματα. Λοιπόν, από την Κρήτη δεν έχουμε τέτοιου είδους αναφορές. Ένα πανηγυράκι πήγε να γίνει στην αρχή πριν από κανένα δεκαπενθή μέρο, από ό,τι έχω μάθει κάνοντας το ρεπορτάζ. Δεν μπορώ πλήρως να το επιβεβαιώσω, αλλά άνθρωποι μέσα από το χώρο της υγείας, δικοί σας συνάδελφοι, μου ανέφεραν ότι κάτι πήγε να γίνει, αλλά άμεσα σταμάτησε. Τώρα, βέβαια, υπάρχει αυτό το δικαίωμα του να κάποιος με ψηφίσει, το δικαίωμα του εκλέγην, του εκλέγεστε, που είναι ανευθέρετο για τον καθένα από εμάς. Δεν ξέρω πώς αντιμετωπίζετε και αν και νομικά κινείστε εσείς, κυρία Ρέτζιου, στη συνέχεια. Προς το παρόν όχι, γιατί εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να γίνουν όλες οι αναγκαίες ενέργειες ώστε να μπορέσουν ανεμπόδιστα οι συνάδελφοι
να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Αλλά δεν είναι κάτι που το αποκλείουμε, εάν χρειαστεί. Τρόποι υπάρχουν και πρέπει να το εξασφαλίσουν, και θα συμφωνήσω μαζί σας ότι υπάρχουν οι καταγγελίες από συναδέλφους που πήραν το θάρρος και απευθύνθηκαν στην Ομοσπονδία, αλλά είμαστε σίγουροι ότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Κατά τα άλλα, καλεί ο Πρωθυπουργός της χώρας τους νέους ανθρώπους να μην απέχουν και να συμμετέχουν στις εκλογές. Έτσι εξασφαλίζει. Με αυτόν τον τρόπο το εξασφαλίζει. Πάντως, αυτό το οποίο σαν αναφορά κάνετε και οι δυο σας, και εσείς κυρία Ρέτσου και ο κύριος Κούδας, περί της κατάστασης της υποστελέχωσης, μιλώντας για το χάλι της υποστελέχωσης, μέχρι στιγμής τα μηνύματα που έχουμε πάρει και τα μηνύματα που παίρνουμε και αυτό το οποίο λέγεται σε όλους τους τόνους, είναι το πόσο έχετε ενισχυθεί με όλους τους τρόπους διαχρονικά μέσα στο χώρο της υγείας. Ναι. Ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει. Κάθε πέρσι και καλύτερα. Κάθε πέρσι και καλύτερα. Έχουμε τραχική υποστελέχωση, υποχρηματοδότηση, με τις συνέπειες τις γνωστές για το λαό μας, για τους ασθενείς, οι οποίοι αναγκάζονται να βάζουν το χέρι όλο και πολύ βαθιά στην τσέπη για να αγοράζουν και από το δημόσιο σύστημα υγείας όλο και πιο υποβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αν το θέλετε και με την ευκαιρία που μας δίνετε, πρέπει και για το λαό να αποτελέσει αυτό ένα κριτήριο ψήφου η κατάσταση στο δημόσιο σύστημα υγείας, και από την επόμενη μέρα των εκλογών να είναι στις επάλξεις, στο δρόμο του αγώνα για να υπερασπιστεί το δικαίωμά του στην υγεία και τη ζωή. Κύριε Κούδα. Να συμπληρώσω αυτό που είπε η συνάδελφος πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ότι κοιτώντας κανείς τα προγράμματα των κομμάτων τώρα που είμαστε δύο μέρες πριν τις εκλογές όσον αφορά στα ζητήματα της υγείας, κατά την προσωπική μου γνώμη και νομίζω όλων όσων έχουν κάποια επαφή με τον χώρο της υγείας, σίγουρα τα θέματα αυτά θα πρέπει να είναι από τα πρώτα κριτήρια με βάση τα οποία πρέπει να ψηφίσει κανείς. Τουλάχιστον όσο αφορά στα δύο μεγαλύτερα κόμματα που διεκδικούν και την εξουσία, αυτά που έχουν αναφερθεί και όσα ξέρω εγώ, φαντάζομαι και εσείς κ. Δουλειάκη, τους ξέρετε καλύτερα, οι προθέσεις και οι δηλώσεις τους, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι ενθαρρυντικές. Δεν αναφέρεται πουθενά ουσιαστική ενίσχυση του συστήματος υγείας, τουλάχιστον με τον τρόπο που το υγειονομικό κίνημα και νομίζω και ο καθένας που ψάχνει για βοήθεια στα νοσοκομεία μας και στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας σήμερα θα ήθελε, δηλαδή με ουσιαστική ενίσχυση, με μόνιμες θέσεις συναδέλφων, με αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Δεν υπάρχουν αυτά στα προγράμματα με τον τρόπο που ξαναλέω που εμείς νομίζω ότι θα θέλαμε. Και συμφωνώ ότι θα πρέπει να είναι ένα πολύ βασικό κριτήριο ψήφου, γιατί μην ξεχνάμε ότι ήταν και εξαιτίας πανδημίας αλλά και γενικά η υγεία στην πρώτη γραμμή των ενδιαφερόντων των πολιτών και νομίζω ότι θα συνεχιστεί να είναι. Και δεν νομίζω ότι κανείς θα ήθελε να αντιμετωπίσει τα χάλια του συστήματος υγείας που έχουμε αυτή τη στιγμή ή αυτά που θα έρθουν κιόλας. Και νομίζω ότι αν δεν ληφθούν μέτρα θα είναι ακόμα χειρότερα. Δεν έχω τι άλλο να προσθέσω. Σας άκουσα και τους δύο πολύ προσεκτικά. Θέλω μόνο να σας ευχαριστήσω ιδιαιτέρως. Εκείνοι που ξέρουν τι θα κάνουν και αν θα επιτρέψουν στους ανθρώπους να ψηφίσουν, εκείνοι αναλαμβάνουν και το μέγεθος της ευθύνης το οποίο φέρουν. Κυρία Ρέτζιου, κύριε Κούδα, σας ευχαριστώ ιδιαιτέρως. Καλημέρα σας. Καλημέρα, αγωνιστικούς χαιρετισμούς στην Κρήτη. Καλή δύναμη σε όλους.